μεγάλο παιχνίδι μέχρι στιγμή στην διοργάνωση. Είναι ο αγώνας κόντρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εντάξει, είναι ένα μεγάλο παιχνίδι από όπου και να το κοιτάξεις. Έχουμε απέναντι μας μια εξαιρετική ομάδα, ένα φοβερό επιτελείο. Για μας όμως αυτό που έχουμε αποφασίσει και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε είναι να παλέψουμε τα δύο παιχνίδια και να φτιάξουμε τα δικά μας πατήματα μόνοι μας. Τα παιδιά είναι αρκετά συνειδητοποιημένα. Σήμερα λίγο ταλαιπωρία, αλλά πιστεύω μέχρι αύριο θα έχουμε κάνει όλη ανάληψη και θα είμαστε έτοιμοι για να παίξουμε ένα δυνατό και σκληρό παιχνίδι. Αυτοί δεν χάνουν. Από το 2006, από τη δική μας νίκη, δεν χάνουν. Δεν έχασαν ούτε από την Τουρκία με τον τρόπο που εξελίχθηκε εκείνο το μάτς. Τι πρέπει να κάνουμε για να τους κερδίσουμε? Τι πρέπει να κάνουμε? Να είμαστε συγκεντρωμένοι 100% στο παιχνίδι, να μείνουμε πιστοί σε αυτά που έχουμε δουλέψει και να λειτουργήσουμε ένας για τον άλλον. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τακτικά έχουμε ετοιμάσει αρκετά πράγματα. Πιστεύω θα ανταποκριθούμε και θέλω να πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Είναι δύσκολο παιχνίδι, όπως λες, η ομάδα δύσκολα χάνει. Εντάξει, έχουμε δει τα παιχνίδια όλα τις πρώτες φάσεις και live και μετά σε βίντεο. Έχουμε βγάλει κάποια συμπεράσματα. Οι Τούρκοι είχαν κάνει ένα πολύ καλό διάβασμα. Επίσης, οι Τσέχοι είχαν κάνει ένα πολύ καλό διάβασμα, αλλά και για τρίτους παράγοντες μείναν πίσω στο σκορ. Πάνω εκεί και εμείς θα δουλέψουμε και πιστεύω ότι αυτή μια δυσκολία προσαρμογής που παρουσιάζουν λιγάκι στο παιχνίδι εκτός Αμερικής, εννοώ με τις άμυνες και με όλα αυτά προσαρμογής που χρειάζονται, δίνει ένα πάτημα στον αντίπαλο να μπορέσει να χτυπήσει. Πιστεύω να είμαστε έτοιμοι να το καταφέρουμε. Άρα δεν είναι άτρωτοι. Άτρωτος δεν είναι κανένας κατά την άποψή μου. Όλοι έχουν τα καλά τους και τα κακά τους. Από εκεί πέρα είναι θέμα timing, είναι θέμα αποφασιστικότητας για να μπορέσει να καταφέρει σε μια καλή ομάδα, μια καλύτερη ομάδα ίσως από σένα, να καταφέρει να την κερδίσει. Η Τουρκία πώς τους νίκησε? Εντάξει, δεν τους νίκησε, αλλά ουσιαστικά τους νίκησε. Πώς τους έβαλε κάτω? Η Τουρκία δεν έκανε κάτι το φοβερό. Έπαιξε μια ζώνη προσαρμογής. Στα baseline, sideline, όλα αυτά τα option. Δηλαδή προσπάθησε να κόψει το γρήγορο ρυθμό και το πολύ ένας εναντίον ενός. Και σε αυτό είχαν καλό αποτέλεσμα. Η ομάδα διαθέτει κάποιους καλούς σουτέρ της Αμερικής. Δεν διαθέτει όμως το σύνολο, ας πούμε, το σουτέρ που είχαν κάποιες άλλες ομάδες. Πάνε πολύ σε ένας εναντίον ενός. Και μια ιδιομορφία που έχουν ακόμα και για αμερικάνικη ομάδα είναι ότι δεν έχουν παίκτη να παίξει το low post. Άρα παίζουν όλοι ανοιχτά και προσπαθούν με ένας εναντίον κυρίως να βγάλουν τα αθλητικά προσόντα που έχουν στο γήπεδο και να κυριαρχήσουν τον τομέα αυτό. Εκεί πρέπει να συγκεντρωθούμε, να είμαστε έτοιμοι στην αντιμετώπιση και να τα καταφέρουμε. Στα δύο τελευταία παιχνίδια, το μεγάλο πρόβλημα της ομάδας ήταν στο αμυντικό κομμάτι, ειδικότερα απέναντι σε γρήγορα και αθλητικά γκάρ και γενικότερα στην περιφερειακή άμυνα. Απέναντι σε μια τόσο γρήγορη και ακόμα πιο αθλητική ομάδα που είναι η Αμερική, τι περιθώρια βελτίωσης έχουμε και τι μας κάνει γενικότερα να ελπίζουμε, ειδικότερα στο αμυντικό κομμάτι? Το πρώτο που πρέπει να βελτιώσουμε είναι ο εγωισμός μας και κυρίως σε φάση εναντίον ενός. Δεύτερο, να δίνουμε φάουλ τη στιγμή που δεν είμαστε στον πόνους και τα χρειάζεται η ομάδα ώστε να κόψουμε το ρυθμό των αντιπάλων, το οποίο δεν το κάνουμε καλά. Και τρίτο, να μείνουμε συγκεντρωμένοι σε αυτά που έχουμε δουλέψει. Όχι στα 10 και στα 20 και στα 25 λεπτά, στα 40 λεπτά. Όσο ανεβαίνει το επίπεδο των αντιπάλων, πρέπει να ανεβαίνει και ο δικός μας βαθμός συγκέντρωσης. Εχθές, για παράδειγμα, στο κομμάτι το στοχευμένο ήμασταν πάρα πολύ καλά, εξαιρετικοί. Όταν όμως το σκορ ανέβαινε, για κάποιο λόγο χαλαρώναμε και χάναμε τις συνεργασίες με κάποια hand-off και οτιδήποτε. Δεν ήταν θέμα ικανότητας να μπορούμε να το κάνουμε, σίγουρα μπορούμε να το κάνουμε και σίγουρα το ξέραμε. Από εκεί και πέρα θέλει συγκέντρωση, δεν πρέπει να παίζουμε το σκορ, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι 100% για να δουλεύουμε πάνω σε αυτά που έχουμε πει. Δοκίμασες. Στην ομάδα μας είναι σίγουρα ένα έξτρα κίνητρο για τους Αμερικάνους. Εμείς πώς σκοπεύουμε τον εκμεταλλευτούμε? Και για τον Γιάννη. Και για τον Γιάννη, γι' αυτό λέω, εμείς πώς σκοπεύουμε τον εκμεταλλευτούμε? Πώς σκοπεύουμε? Εντάξει, αυτά που έχουμε. Έχουμε ένα ολόκληρο σετ παιχνιδιών για τον Γιάννη και ανάλογα τον αντίπαλο χρησιμοποιούμε κάποια. Τη στιγμή αυτή ο Γιάννης είναι έτοιμος και για πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχής όσο χρειαστεί η ομάδα και δυναμικά. Και νομίζω ότι ο ίδιος ξέρει καλύτερα από όλους μας πώς θα αντιμετωπίσει τα παιδιά αυτά. Κάποιοι είναι συμπαίκτες του, κάποιοι είναι παίκτες με τους οποίους στείλεται όλο τον χρόνο. Εμείς έχουμε ένα πλάνο. Πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε καλά το κομμάτι αυτό και σίγουρα αύριο περιμένουμε και μεγαλύτερη βοήθεια λόγω των μεγεθών από τα ψηλά παιδιά τα δικά μας, κάτι που χτες δεν βοηθούσε. Και ο Γιάννης έχει την απόφαση αυτός. Όλες οι δουλειές σας αναλύονται σε υπερθετικό βαθμό. Κάτι που είπατε για τον Αντετοκούμπο, το προηγούμενο παιχνίδι, σε ό,τι έχει να κάνει με την υγεία του και με την παρουσία του εν γέννη. Ναι. Μήπως θέλετε να διευκρινίσετε κάτι πάνω σε αυτό? Παιδιά, κοιτάξτε, ο Γιάννης έχει ένα θέμα με το πόδι, το ξέρετε όλοι εδώ και 3 χρόνια. Έτσι. Οι μπακς έχουν μια συγκεκριμένη αγωγή και μια συντήρηση που κάνουν πάνω του εξαιρετική. Εμείς συνεχίζουμε το κομμάτι αυτό στη συνεργασία που έχουμε κάνει και θέλουμε όλοι με προτεραιότητα την υγεία του Γιάννη να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο μέσα στο γήπεδο. Απ' την άλλη όμως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτό γιατί είναι ένα κομμάτι το οποίο θα εξαρτηθεί και το μέλλον του Γιάννη στην εθνική ομάδα σε σχέση με τους μπακς ή με την οποιαδήποτε άλλη ομάδα.
ομάδα. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι οι απουσίες που έχουν αύριο οι Αμερικάνοι εξαρτώνται περισσότερο από αυτό και από το δύσκολο πρόγραμμα που υπήρχε στην Κίνα και όχι από το αν ήθελαν οι superstar τους να έρθουν να παίξουν. Έτσι. Είναι δεδομένο ότι ήθελαν. Λοιπόν, ο Γιάννης θέλει να είναι στην εθνική ομάδα. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι κάτι το οποίο το έχει ξεκαθαρίσει και στους Bucks και πρέπει να βρούμε τον τρόπο της συνεργασίας ώστε ο Γιάννης τουλάχιστον στις μεγάλες διοργανώσεις, Παγκόσμια Ολυμπιάδες κλπ. Που συμμετέχει ομάδα να είναι παρόν. Αυτό. Λοιπόν, Τσεχία, Βραζιλία, ποιος θα κερδίσει. Πού να ξέρω. Ένα προγνωστικό. Το μεγαλύτερο μέρος της προετοιμασίας έδωσε έμφαση στο ψηλό σχήμα με τα πολλά forward και ένα από τα forward να κατεβαίνει και ακόμα και στη θέση 2. Ήρθε η ώρα να βρέψεις και τους καρπούς, θεωρείς. Θα επιμείνεις δηλαδή σε αυτό το σχήμα αύριο με τους αθλητικούς Αμερικανούς, την πιο αθλητική ομάδα του τουρνουά. Το σχήμα αυτό πιο πολύ το είχαμε ετοιμάσει και προβλέψει για τα μεγάλα παιχνίδια. Τώρα και βάσει των προβλημάτων και κυρίως του Κώστα που ήρθε καθυστερημένα και αυτός μπήκε συντηρητικά τουλάχιστον μέχρι τα δύο πρώτα παιχνίδια, αναγκαστήκαμε να το βγάλουμε πολύ περισσότερη ώρα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να δούμε και τα γκάρ μας, πώς ματσάρουμε τους αντιπάλους. Αν αύριο υπάρχει ένα σχήμα Walker-Mitchell στο γήπεδο, καταλαβαίνεις ότι θέλει πολλή ενέργεια για να το αντιμετωπίσεις, γιατί είναι παίκτες εξαιρετικής σκόρερ και πολύ καλή στο ένα εναντίον ενός. Λοιπόν, και εμείς θα προσπαθήσουμε να βρούμε τη λύση μέσα από τα παιδιά. Από την πλευρά τη δικιά μας, σαν επιτελείο και σαν προπονητής, υπάρχει απεριόριστη εμπιστοσύνη, το ξέρουν, το ενθαρρύνουμε κάθε μέρα. Και περιμένουμε και αυτό το άγχος που υπάρχει, γιατί υπάρχει άγχος στην ομάδα για να γίνει κάτι καλό, να φύγει μέσα από αυτή τη σχέση. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο.